Η τηλεοπτική σεζόν μέχρι στιγμής πώς σας φαίνεται και τι γεύση σας έχει αφήσει? Πολύ δημιουργική, με μια πολύ ωραία παρέα στο Sky, σε μια κάπως διαφορετική ώρα και περνάμε πολύ όμορφα. Υπήρχαν φέτος αρκετές αλλαγές και χαίρομαι πολύ για τους νέους συνεργάτες και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Θεωρείτε πως η αλλαγή της ώρας σας δικαίωσε? Δεν ήταν μια δική μου απόφαση, ήταν μια απόφαση του καναλιού, οπότε φαντάζομαι ότι εξυπηρέτησε αρκετά το πρόγραμμα και αυτό μου αρκεί. Δεν μιλάμε και για μια μεγάλη διαφορά, δηλαδή δεν είναι ότι μετακόμισα στο βραδινό ή στο απογευματινό. Ήταν κάτι όμως διαφορετικό για μένα, αλλά χαίρομαι που για το κανάλι ήταν αυτό που έπρεπε. Φημολογείτε ότι του χρόνου θα δούμε την εκπομπή σας σε 9 ώρα και συγκεκριμένα στην ώρα που ήταν η εκπομπή του Νίκου Μουτσινά. Μην μου αρχίζετε πάλι τα ίδια. Και πέρσι έτσι ξεκίνησε λοιπόν να γράφετε κάτι διαφορετικό για την ώρα. Πραγματικά, όπως και πέρσι δεν γνώριζα και φέτος μέχρι στιγμής δεν γνωρίζω κάτι. Όταν θα έρθει η στιγμή να το συζητήσω με το κανάλι ή να κάνουμε την όποια συζήτηση τέλος πάντων, θα ενημερωθώ. Ακόμα δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση και πέρσι, παρότι όμως που είχε ακουστεί, για να είμαι και σωστή, δεν ήταν κάτι υποπίεση, δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο μου το επέβαλε το κανάλι, ήταν κάτι το οποίο εξυπηρετούσε στον προγραμματισμό και σαφώς το δέχτηκα. Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ φέτος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς. Μάλιστα, το καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιό σας. Έχετε κάνει κάποια συζήτηση με το σταθμό, ίσως με άλλο κανάλι? Ακόμα είναι νωρίς. Πάντα υπάρχουν πληροφορίες σχετικά, γενικά μιλάω για μένα τώρα, σχετικά με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ όταν ένα συμβόλαιο λήγει. Στη δική μου περίπτωση υπήρχαν φορές που μπορεί και το Δεκέμβριο να είχα κλείσει για την επόμενη σεζόν και άλλες φορές να έχει τελειώσει η τηλεοπτική σεζόν και ακόμα να μην είχα κλείσει για το τι θα κάνω ουσιαστικά σε ένα μήνα. Πάντα εξαρτάται, δεν υπάρχει νωρίς ή αργά. Εξαρτάται από τις συνθήκες, από τις αποφάσεις που θέλει κάποιος να πάρει, από το πόσο αποφασισμένος είναι ένας άλλος σταθμός να διεκδικήσει ένα πρόσωπο. Οπότε αυτό το αργά και το νωρίς είναι σχετικό. Πρόσφατα ο Δημήτρης Παπανώτας αναφέρθηκε σε εσάς και είπε ότι ο Sky δεν σας αξιοποιεί σωστά. Το είδατε? Όχι, αλλά τον αγαπώ πολύ το Δημήτρη. Ο καθένας έχει την άποψή του. Και προφανώς ένα κανάλι για να παίρνει συγκεκριμένες αποφάσεις υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες. Μιλάμε για ένα κανάλι που είναι περισσότερο ενημερωτικό, καλός ή κακός. Σαφώς κάνει επιτυχία και στην ψυχαγωγία με αρκετά προγράμματά του, επιμένει στην ψυχαγωγία και αυτά τα λέω χωρίς να έχω κάποια δικαιοδοσία, αλλά με την εμπειρία μου και ούσα 2 χρόνια σε αυτό το κανάλι που το τιμώ γιατί εργάζομαι σε αυτό. Οπότε για να παίρνει κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, τις παίρνει γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες που είναι σημαντικές. Μία ανάρτηση που κάνατε στα social media από την εποχή που είχατε κάνει και στο Dancing with the Stars πυροδότησε τις φήμες ότι πιθανόταν επιστρέψετε στο σταθμό. Ίσχυε κάτι τέτοιο, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, σας δούμε πίσω στον Αντένα? Εννοείς που είχαν βάσει? Όχι. Απλώς επειδή κατά διαστήματα πηγαίνω στη Καλένα, στις σχολές χορού που έχει και συνεχίζω το χορό μαζί της από τότε που είχαμε ξεκινήσει με το dancing να κάνουμε τις πρόβες, γιατί η χορογραφία ήταν δικιά της, γι' αυτό το λόγο το ανεβάζω. Ωστόσο, στις φήμες που σας στέλνω πίσω στον Αντένα δεν ισχύει κάτι τέτοιο? Είμαι στο Sky. Το τελευταίο διάστημα έχετε δεχτεί έντονη κριτική από άτομα της τηλεόρασης. Ωστόσο, εσείς δεν έχετε απαντήσει κάτι όλο αυτό το διάστημα. Σας έχουν επηρεάσει όλα αυτά που έχετε ακούσει? Είμαι σε αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια. Και άλλες φορές ακούμε θετικά, άλλες φορές ακούμε αρνητικά. Κάποιες φορές έρχονται μαζεμένα ίσως για κάποιους λόγους. Εγώ πάντα κρατάω την ίδια στάση. Ξέρω πολύ καλά τι κάνω, ξέρω πολύ καλά για ποιο λόγο είμαι σε αυτή τη δουλειά. Με πολύ πολύ αγάπη έρχομαι κάθε μέρα τα πρωινά, όλα τα χρόνια μιλάω. Και μένω σε αυτό. Απαντώ πάντα με ένα χαμόγελο. Δεν έχετε σκεφτεί ποτέ να πάρετε κάποιο τηλέφωνο, ίσως για κάτι που ακούσατε και σας απογοήτευσε? Όχι. Πριν λίγο διάστημα, η Ιωάννα Μαλέσκου είχε αρνηθεί να μιλήσει στην κάμερα της εκπομπής σας και μάλιστα σε πρόσφατη τηλεοπτική της συνέντευξη άφησε κάποιες αχμές για τον σταθμό, για το Sky.
Εσείς καλεσμένοι, θα τη βλέπατε στην εκπομπή σας? Με πολύ μεγάλη χαρά. Έχει γίνει κάποια πρόσκληση στην Ιώνα Μανέσου? Έχει γίνει, νομίζω ναι. Όχι. Ναι ή όχι. Έχει γίνει, αλλά δεν. Εντάξει, ίσως είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Είδα ένα μικρό κομμάτι από τη συνέντευξη που έδωσε, νομίζω στο Happy Day στη Σταματίνα. Με χαρά. Εγώ. Ανοιχτή η πρόσκληση της κάνω. Να πω ότι όλο ο χρόνος μπορεί να τα διορθώσει. Εγώ δεν λειτουργώ ποτέ ενθερμό και θέλω τα πράγματα να έχουν τη σωστή προτεραιότητα στη ζωή μου. Στον αέρα της εκπομπής σας, στο τελευταίο διάστημα, ακούμε πολλές φορές να αφήνετε κάποιο υπονόμενο για βραδινή εκπομπή. Όχι. Θα μπορούσα να κάνω κάποια πράγματα ad hoc όπως τα έχω κάνει μέχρι στιγμής, είτε ως guest παρουσία, είτε για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Δεν έχω τέτοιες βλέψεις ακόμα για το βραδινό. Βέβαια, όσες φορές το δοκίμασα, μπορώ να πω ότι το πρόσημο ήταν θετικό στο τέλος της ημέρας. Αλλά αυτό που λέω πάντα, συνεχίζει, αγαπώ πάρα πολύ το καθημερινό, ζωντανό, ψυχαγωγικό πρόγραμμα.